Και πάμε να φτιάξουμε το αγαπημένο σε όλους μπανόφι σοκολάτας. Ένα από τα πιο αγαπημένα γλυκά όλων των εποχών και όλων των ηλικιών. Λοιπόν, για να το φτιάξουμε θα χρειαστούμε μπισκότα digestive, τα οποία θα ρίξουμε μέσα στον κάδον του πολυμίξερ μας. Και θυμάστε, φτιάχνουμε σοκολατένιον μπανόφι, άρα θα ρίξω μέσα σοκολάτα κουβερτούρα που είναι ψιλοκομμένη και βούτυρο. Όλα τα υλικά μαζί και πάμε να τα αναμίξουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν. Και πάμε τώρα να μεταφέρουμε αυτό το μείγμα στη βάση ενός πάιρεξ σαν αυτό, είναι έτσι ορθογώνιο πάιρεξ σαν αυτό, ή και σε στρογγυλόν πιατέλα, έτσι διάφανη μπορείτε να το φτιάξετε. Τη βάση αυτή έτσι την πιέζουμε ομοιόμορφα, που θα είναι η βάση του γλυκού μας. Έτσι στον πάτο του ταψιού μας, για να σφίξει καλά. Και αυτό όταν πάει ψυγείο, γιατί το γλυκό πρέπει να το σερβίρουμε παγωμένο, θα σφίξει ακόμα περισσότερο. Η επόμενη στρώση θα είναι η καραμέλα μας, την οποία για να τη φτιάξω χρησιμοποίησα βασικά ζαχαρούχο γάλα. Είναι η ποσότητα που θα χρειαστούμε είναι 2 τενεκεδάκια. Για να γίνει το ζαχαρούχο γάλα καραμέλα, ή μπορείτε να το ψήσετε 35 λεπτά στη χύτρα ταχύτητας, δηλαδή από την ώρα που αρχίσει η χύτρα να κάνει θόρυβο, να το ψήσετε 35 λεπτά. Έτσι σφραγισμένο όπως είναι, θα βάλετε νερό μέσα στη χύτρα, ρίχνουμε μέσα τα τενεκεδάκια ζαχαρούχο γάλα. Από την ώρα που σφυρίζει η χύτρα, 35 λεπτά. Ή αλλιώς θα αφήσετε έτσι σφραγισμένα όπως είναι τα ζαχαρούχα, το ζαχαρούχο γάλα, να χογλάσει, μάλλον όχι να χογλάσει, έτσι να σιγοβράζει μέσα σε χογλαστό νερό για 3 ώρες. Άρα, εάν δεν θέλετε να σπαταλήσετε τόση ενέργεια για να έχετε την εστία ανοιχτή για τόση ώρα, εισηγούμε να χρησιμοποιήσετε τη χύτρα ταχύτητας. Αυτά είναι έτοιμα και έχουν κρυώσει. Και αυτό πολύ σημαντικό, περιμένουμε να κρυώσουν εντελώς πριν τα ανοίξουμε. Και δέστε, αυτή είναι η καραμέλα. Δέστε πως έχει γίνει καφέ το ζαχαρούχο γάλα, σημαίνει έχει γίνει καραμέλα. Λοιπόν, τώρα για να το ισορροπήσω λίγο, γιατί είναι αρκετά γλυκό αυτό και για να δώσω έτσι μια πιο ενδιαφέρον γεύση, θα βάλουμε και έτσι ένα κουταλάκι αλάτι. Χρησιμοποιώ αλάτι Ιμαλαΐο και αυτό το κάνει έτσι, θα το κάνει αλατισμένη καραμέλα, η οποία ταιριάζει πάρα πολύ μέσα σε αυτό το cheesecake. Και με μία σπάτουλα σιλικόνης, έτσι που με βοηθά για να μεταφέρω όλο το μείγμα μου χωρίς να το σπαταλήσω, το μεταφέρω πάνω στη βάση μας, έτσι, ομοιόμορφα. Είναι αρκετά ρευστό τώρα, αλλά όταν θα πάει στο ψυγείο για να παγώσει, θα σφίξει αρκετά, άρα μην ανησυχείτε. Γιατί πριν το σερβίρουμε θέλει και έτσι 3 ώρες καλό πάγωμα αυτό το γλυκό. Και τώρα πάμε να χτυπήσουμε τη φρέσκα κρέμα μας σε σαντιγί. Η σαντιγί μας είναι έτοιμη όπως βλέπετε να τη χρησιμοποιήσουμε, αλλά πρώτα πρέπει να βάλουμε τις μπανάνες. Μπανάνες θα χρησιμοποιήσω 3. Πρώτα θα χρησιμοποιήσω μια που είναι έτσι πιο, όχι τόσο βαρύψημένη θα έλεγα. Την κόψουμε κομματάκια και θα χρησιμοποιήσω και 2 πιο βαρύψημένες. Οι μπανάνες τώρα έτοιμες. Θα προσγειωθούν πάνω στην καραμέλα. Σειρά έχει τώρα η κρέμα σαντιγί. Είδα, τη βάζω έτσι σαν βουναλάκια πάνω από την καραμέλα μας, αλλά μετά τώρα θα έρθω να την ισιώσω από πάνω για να φαίνεται έτσι ωραία ομοιόμορφη. Τελική πινελιά, λίγες φέτες μπανάνα για στόλισμα από πάνω.
Και αυτό κάνω το συνολικό αριθμό μπανανών που χρησιμοποιήσαμε 4. Και έτσι πολύ λεπτά κομματάκια. Επίσης να πούμε ότι αν θέλετε σε αυτή τη φάση να βάλετε και λίγα ξύσματα σοκολάτας, βεβαίως μπορείτε να το κάνετε για το πάνω μέρος του πανόφι μας. Chocolate πανόφι μάλλον. Και το γλυκό αυτό πρέπει να παγώσει καλά για 3 ώρες πριν να σερβίρουμε.